Γεια χαρά και σχολούνα. Θα προσπαθήσω να θα ξεκινήσω προσπαθώντας λίγο να γεφυρώσω την... όχι να γεφυρώσω, να παρεμβάλλω κάτι ανάμεσα στην εισήγηση που έκανε η Μαρίκα Φραγκάκη και την εισήγηση που έκανε ο Γιάννης Μιλιώτης. Το ένα ενιαίο ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο είναι και στις δύο εισηγήσεις, αφορά τις αγορές και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι αντιδράσεις των αγορών απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Εδώ πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε, ξεκινώντας από τη βασική σκέψη, η οποία είναι ότι οι αγορές χρήματος αποτελούν στο σύγχρονο οργανωμένο διεθνές κοινωνιστικό σύστημα έναν μηχανισμό πειθάρχησης των κρατών και των επιχειρήσεων απέναντι στις εσωτερικές επιταγές, θα πρέπει να διαπιστώσουμε καταρχήν ότι η Ευρωζώνη επιτελούσε μια εξαίρεση. Δηλαδή, ότι οι αγορές χρήματος δανείζαν κράτη στην Ευρωζώνη από τότε που συγκροτήθηκε από το 2001, περίπου με παρόμοιους όρους και χαμηλώνοντας πάρα πολύ τα επιτόκια. Το οποίο συνιστούσε μια ανομαλία του μηχανισμού, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ορθός έλεγχος και ορθή επιβολή των εσωτερικών πειθαρχιών που έχει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Στη βάση αυτή είδαμε ότι πάρα πολλές χώρες, παρόλο που είχαν ελλείμματα, παρόλο που είχαν διαφορετικού τύπου λειτουργίες των οικονομιών, τα δημόσια οικονομικά τους, αλλά και τα επίπεδα του χρέους, ήταν σχεδόν με όμοιους πολύ χαμηλούς όρους. Τα επιτόκια στην Ελλάδα ήταν σχεδόν αναλυτικά. Θα μου πείτε βεβαίως, αυτό καθοδηγούταν από τους πολύ υψηλούς ρυθμούς κερδοφορίας της Ελλάδας που οδηγούσε τις αγορές χρήματος να δανείζουν πάρα πολύ με πολύ υψηλούς όρους στην Ελλάδα. Όταν φτάσαμε τώρα στην παγκόσμια κρίση του 2008, τέθηκε το ερώτημα συνολικά του τρόπου με τον οποίο θα υπάρχει μια διαχείριση αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Πάνω σε αυτό το ερώτημα, το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο προηγούμενος μηχανισμός χρηματοδότησης των κρατών και των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Ευρωζώνης αποδιαρθρώνεται. Και αρχίζουν και ανεβαίνουν τα σπρέντ σχεδόν καθολικά. Δηλαδή, οι αποδόσεις των διαφόρων ομολόγων και κρατών και επιχειρήσεων σε σχέση με μερικά βασικά που θεωρούνται πολύ ασφαλή ομόλογα κρατών και επιχειρήσεων. Και βλέπουμε ότι αυτά αρχίζουν και ανεβαίνουν. Δηλαδή, ήδη από τον Οκτώβριο του 2008 αρχίζουν και ανεβαίνουν. Αλλά κάποια στιγμή σταματάνε. Αυτό φάνηκε και στο διάγραμμα που μας έδειξε προηγουμένως η Μαρίκα Φραγκάκη. Πού σταματάνε? Το καλοκαίρι περίπου του 2009 αρχίζει μία πτώση. Και αυτό αφορά όλη την Ευρωζώνη, όχι μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή το σχήμα των spread, αν πούμε ότι στην κρίση, με το που ξεκινάει η κρίση, εκεί πέρα τις πρώτες μέρες μετά το Σεπτέμβριο, ας πούμε, τις πτώχες της Lehman Brothers και βλέπουμε σιγά σιγά τα spread να ανεβαίνουν, φτάνουν σε ένα σημείο και μετά κατεβαίνουν και αυτό αφορά όλη την Ευρωζώνη. Γιατί συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη για έναν πολύ απλό λόγο που θα το καταλάβουμε αν συσχετίσουμε την πορεία των αποδόσεων των διαφόρων τίτλων με τα πολιτικά και γεγονότα. Ενώ είναι εξηγήσιμη διαμέσου της κρίσης η άνοδος, η πτώση που παρατηρείται σε όλη την Ευρωζώνη, γιατί εκείνη την εποχή γίνονται δηλώσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μηχανισμοί αλληλεγγύης απέναντι σε όσους βρεθούν σε δυσκολία. Ενώ θυμάστε ότι η αρχική στάση ήταν ο καθένας μόνος του στην κρίση, από τον Ιανουάριο περίπου, από τον Δεκέμβριο του 2008 Ιανουάριο του 2009 που διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή στρατηγική. Φτάνουμε το καλοκαίρι που έχουν ανέβει τα σπρέντ και υπάρχουν αμφιβολίες που πηγαίνει το όλο το πράγμα. Γίνονται αυτές οι δηλώσεις και τα σπρέντ πέφτουν. Πότε ξανανεβαίνουν? Όταν πια αυτές οι δηλώσεις ξαναρχίζουν να αποδομούνται. Ότι ναι, μεν είπαμε ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά δεν το εννοούσαμε και έτσι ακριβώς και να δούμε πώς θα γίνει. Και άρχισε και ο Παπανδρέου εδώ πέρα, ειδικά για την Ελλάδα, να μιλάει για τον Τετενικό, ο οποίος βυθίζεται. Άρα, αν συνδέσουμε αυτά τα στοιχεία, θα δούμε ότι η τοπογραφία του τρόπου, το τι μας δείχνουν τα spread, δεν είναι απλώς μια επιθετικότητα των αγορών, ίσως να είναι μια άμυνα των αγορών απέναντι σε ένα συνολικό πολιτικό σύστημα που ψάχνει στην Ευρώπη να βρει την έγκυρη, την ηγεμονική απάντηση των ευρωπαϊκών ελίτ απέναντι στην κρίση, η οποία ήταν προφανής και από εκεί και μετά την ξέρουμε. Ότι εμείς θα εμβαθύνουμε και θα επιταχύνουμε τον αφιλελευθερισμό σε εκεί που δεν παίρνει για όλες τις καθυστερήσεις που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Και για να συμβεί αυτό το πράγμα, μπορεί να πτωχεύσει μερικά κράτη, επιχειρήσεις, να υπάρξει ενεργία, αλλά μετά από 10 χρόνια, αν συγκρίνουμε τα μακροπρόθεσμα ωφέλη από την κατάργηση του άκαμπτου ευρωπαϊκού μοντέλου στην αγορά εργασίας, από το άνοιγμα στις αγορές των τομέων
των προστατευμένων τομέων απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης κτλ. Τότε θα, αν συγκρίνουμε λοιπόν αυτά τα μακροπρόθεσμα ωφέλη για το κεφάλαιο σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα κόστη που είναι οι χρεοκοπίες κρατών επιχειρήσεων και η μεγάλη ανεργία, μάλλον θα ζυγίσουν καλύτερα τα μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το περιβάλλον που δομείται οποιαδήποτε κατά τη γνώμη μου συζήτηση για το ευρωπαϊκό χρέος, το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα και να πάμε λίγο περισσότερο και στο ελληνικό πιο συγκεκριμένα. Λέμε για απεξάρτηση του, δημόσιου, απεξάρτηση από την παγίδα της υπερχρέωσης, αν θυμάμαι καλά, είναι ο τίτλος της συνεδρίας. Θα προσθεθώ κι εγώ στην σειρά των υπόλοιπων ομιλητών που αμφισβητούν την εγκυρότητα του νοήματος που έχει αυτός ο τίτλος. Δηλαδή, δεν είναι σαφές τι εννοούμε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση σε όλη αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις στο να λένε να ξεφύγουμε από το χρέος. Μία διάσταση όμως είναι η εξής, και αυτές θα πρέπει να την πάρουμε σοβαρά υπόψη μας για οποιοδήποτε συζήτηση σε σχέση με το χρέος. Και εδώ πέρα επαναλαμβάνω από μια διαφορετική οπτική κάτι που είπε προηγουμένως ο Γιάννης Ζουλιός. Στη βάση ποιας ιδεολογίας επιβλήθηκαν τα μνημόνια, ότι η Ελλάδα έχει υψηλό δημόσιο χρέος. Δηλαδή η συζήτηση ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το χρέος. Είναι η νομιμοποιητική συζήτηση επί της ουσίας για το ότι επιβλήθηκαν τα μνημόνια. Η Ελλάδα πίστεψε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το δημόσιο χρέος και εξηγήσει που δίνονταν για το δημόσιο χρέος ότι είναι τα δημόσια ελλείμματα που δημιούργησαν το χρέος. Για την ακρίβεια, ο υψηλός δημόσιος τομέας των 2 εκατομμυρίων εργαζομένων, των 3 εκατομμυρίων δημόσιων εργαζομένων, ας πούμε, ο οποίος παρήγαγε ελλείμματα και γι' αυτό πρέπει να μειώσουμε το δημόσιο και να ιδιωτικοποιήσουμε κτλ. Αυτή ήταν η νομιμοποιητική βάση. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε, νομίζω, μέσα και από αυτήν τη συζήτηση, ξανά μια φορά, γιατί η αριστερά την έχει κάνει αυτή τη συζήτηση σε βάθος αρκετές φορές, σε όλο το προηγούμενο διάστημα, ποιες διαστάσεις αυτού του ερωτήματος μας αφορούν και ποιες διαστάσεις δεν μας αφορούν καθόλου. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτό σε ενοδηγητικό νήμα στην παρουσίαση στην οποία των διαφόρων στοιχείων και των διαφόρων εναλλακτικών που υπάρχουν και θέλουμε να κάνουμε, με αυτό σαν οδηγό νήμα, ας καθίσουμε να σκεφτούμε για ποιο χρέος μιλάμε. Αυτή τη στιγμή, διεθνώς, δεν έχει παραχθεί ένα άλλο υπόδειγμα οργάνωσης των διεθνών ανταλλαγών, των διεθνών ισορροπιών, ακόμα τη στιγμή που συζητάμε και ίσως για ένα προσδιορίστο χρονικό διάστημα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άλλη δυναμική, πέρα από το νεοφιλελεύθερο μοντέλο οργάνωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών και αυτών οι οποίοι διαμεσολογούν τις διεθνείς σχέσεις και θέτουν τον κανόνα οργάνωσης μιας οικονομίας. Είμαστε σε πορεία αναζήτηση. Στη Λατινική Αμερική προσπαθούν να πάνε σε ένα μετανεοφιλελεύθερο τοπίο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Υπάρχουν δονήσεις παντού σε όλο τον κόσμο ότι αναζητείται κάτι διαφορετικό. Ακόμα και οι ίδιοι οι νεοφιλελεύθεροι μπορεί να μην είναι πολύ ευχαριστημένοι με τον ίδιο τον τρόπο που λειτουργούσε, αλλά δεν προτείνουν κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, κομμάτια των ελίτ που ήταν εκπαιδευμένα στον νεοφιλελευθερισμό. Αυτό σημαίνει ότι για όσο καιρό κυριαρχεί αυτή η νεοφιλελεύθερη οργάνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί η ίδια αυτό που λέμε η συσσόρευση του κεφαλαίου, αυτό που λέμε η λειτουργία της οικονομίας, θα είναι διαμέσου του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους. Θα παράγεται χρέος για να λειτουργήσει όπως κάνει συνολικά το κεφάλαιο και θα φτάθουμε διασαλλαγή από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο, αυτή η αλλαγή ενός διεθνούς συστήματος, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει σαν αριστερά. Τι σημαίνει αλλάζει ένα διεθνές σύστημα? Σημαίνει ότι σε μία ήπειρο τουλάχιστον για να συζητάμε πολύ συγκεκριμένα και να συζητάμε με βάση τη συγκυρία για να μην το θέσουμε σε ιστορική βάση το ζήτημα, σε μία ήπειρο αλλάζουν οι κανόνες οργάνωση της χρηματοδότησης των οικονομιών. Άρα ένα μεγάλο καθήκον της αριστεράς, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό μία χώρα μόνη της, δεν μπορεί να πει η Ελλάδα ή η Γερμανία ή η Γαλλία να αλλάξει τους κανόνες οργάνωση χρηματοδότησης σε ένα τέτοιο διεθνές σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν σε ένα ευρωπαϊκό, ένα καθήκον της αριστεράς συνολικά στην Ευρώπη, να θέσει ένα κανόνα αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των οικονομιών της Ευρώπης, εφόσον αυτό είναι μία έννοια ήπειρος κτλ. Ένα λοιπόν πρώτο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει όταν συζητάμε για το χρέος είναι
να θυμόμαστε ότι υπάρχει και ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, ότι αυτά τα δύο είναι υποκατάστατα. Οι χώρες που είχαν μικρό δημόσιο χρέος, σαν την Ισπανία, είχαν πάρα πολύ υψηλό ιδιωτικό. Και χώρες που είχαν μικρό ιδιωτικό χρέος, σαν την Ελλάδα, είχαν πολύ υψηλό δημόσιο. Άρα, να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα συνολικότερο, να εντάξουμε την όποια συζήτηση για το χρέος, σε ένα συνολικότερο ζήτημα πώς χρηματοδοτούνται οι οικονομικές λειτουργίες. Ανάλογα με το τι πρόβλημα θα βάλουμε στις οικονομικές λειτουργίες. Άρα, ένα πρώτο λοιπόν μεγάλο πράγμα για να σκεφτούμε σε σχέση πώς θα ξεφύγουμε από την παγίδα της υπερχρέωσης και το οποίο μας ενδιαφέρει είναι οι κανόνες αλλαγής συνολικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του τρόπου που λειτουργούν οι τράπεζες στην Ευρώπη και του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι οικονομίες. Και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό βάθος. Αυτό στηρίζει την όλη πρόταση η οποία υπάρχει, η οποία είναι το ζήτημα του χρέους. Είναι βασικός πυρήνας, το ζήτημα του χρέους είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Όχι μόνο για το δημόσιο, αλλά και για το ιδιωτικό χρέος. Τώρα, ξεφεύγοντας από αυτή την κεντρική αντίληψη, η οποία θα πρέπει να υπάρχει, αν πάμε να σκεφτούμε λίγο μια δεύτερη διάσταση, τι σημαίνει επεξαρτάμε από αυτό το χρέος, χωρίς να θέσουμε, χωρίς να συζητήσουμε σε αυτό το επίπεδο του μεγάλου στρατηγικού στόχου, αλλά ξεκινώντας από εκεί πέρα. Στην Ελλάδα, γιατί δημιουργήθηκε το δημόσιο χρέος? Εντάξει, η γενική αρχή είναι ότι από τη στιγμή που στήνησαμε ένα φιλελεύθερο σύστημα παράγει χρέη. Πώς όμως έγινε αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία παρήγαγε σχετικά υψηλό δημόσιο χρέος, για την ακρίβεια, παρόλο στους εκπληκτικούς ρυθμούς μεγέθυνσης τύπου Κίνας, που έπιασε κάποιες στιγμές μέχρι το 2008, δεν μείωσε το επίπεδο του δημόσιου χρέους. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα το οποίο τίθεται στην ελληνική οικονομία. Μόνο και μόνο διότι υπήρχε ένας τρόπος, ένα σύστημα εξουσίας στο προηγούμενο διάστημα, το οποίο για να μπορέσει να φτιάξει συνέλεση στις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, κράτησε τις δαπάνες του μέσο όρο περίπου, τις δημόσιες δαπάνες, στο μέσο όρο περίπου της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υποβάθμισε πάρα πολύ τα έσοδα διαμέσου όχι της φοροδιαφυγής μόνο που συζητιέται, αλλά κυρίως των νόμιμων φοροαπαλλαγών οι οποίες υπάρχουν. Οι νόμιμες φοροαπαλλαγές, οι οποίες κάνουν τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν διεθνείς δραστηριότητες, χωρίς να φοροδιαφεύγουν, να πληρώνουν πολύ λιγότερους φόρους σε σχέση με τα κέρδη τα οποία παράγουν από ό,τι είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Μέσω των διαφόρων μορφών μεταφοράς εσόδων σε άλλες χώρες κτλ. Τώρα, αν έχουμε καθαρό λοιπόν ότι αυτό το πράγμα το οποίο παρέβει το δημόσιο χρέος είναι μια ολόκληρη ιστορία, για λόγους συντομίας το λέω πάρα πολύ συνεκτημένα. Είναι μια συγκεκριμένη προσπάθεια του συστήματος εξουσίας στην Ελλάδα να αντλήσει συνένεση στην αφιλελεύθερη ρύθμιση διαμέσου αυτού του συστήματος συλλογής εσόδων και όχι των δημοσίων δαπανών που είναι αναποτελεσματικές και τα λοιπά, είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν ήταν το πρόβλημα οι δημόσιες δαπάνες. Τότε μπορούμε να πάμε παρακάτω και να ρωτήσουμε σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει. Είπε ο Γιάννης Ομιλιός και συμφωνώ μαζί του στην εκτίμηση η οποία υπάρχει για το γιατί συζητιέται το κούρεμα και ποιο είναι το κρίσιμο σημείο στο κούρεμα. Είναι conditionality. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, να το πω με διαφορετικά λόγια, αν μας έλεγαν ότι θα απαλλαγείτε από τον φιλελευθερισμό και θα οργανώσετε μια κοινωνία πιο ίσια, δημοκρατική, οι πόλοι θα μπορούν να ζουν. Αλλά θα έχετε ένα χρέος 120% που θα μπορείτε να το πληρώνετε, θα προτιμούσα χρέος 120% και να απαλλαγούμε από τον φιλελευθερισμό, για να το θέσω έτσι εναλλακτικά. Και 200% αν θέλετε, αρκεί να μην μας διαλύσει το σύστημα, την οργάνωση την οποία θέλουμε να φτιάξουμε, την κοινωνική. Εντάξει. Το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι με ποιον τρόπο η όλη συζήτηση για το δημόσιο χρέος εντάσσεται σε μια συζήτηση απαλλαγής από τον φιλελευθερισμό. Άρα, ο πραγματικός βραχνάς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, η πραγματική παγίδα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι το νεοφιλελεύθερο σύστημα το οποίο εντείνεται και οργανώνεται και κάνει πολύ μεγαλύτερα βήματα εμβάθυνση στην Ελλάδα. Και από αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε. Και μια μικρή παράμετρος είναι πώς μπαίνει η συζήτηση για το δημόσιο χρέος σε αυτή την απέτηση, την οποία επί της ουσίας προβάλλει ως κοινωνικά νομιμοποιημένη απέτηση από την ελληνική κοινωνία λόγω των συνεπειών που είχαν αυτές οι πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν. Είναι προφανές τώρα, αυτά είναι τεχνικά ζητήματα και ίσως να μην έχουν πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σημασία, αν και αποκτάνε πολιτική σημασία στις μέρες μας. Είναι προφανές ότι το δημόσιο χρέος διορθώνεται περίπου με τους 63 βασικούς τρόπους. Πρώτον, να έχει μεγέθυνση. Δεύτερος, να μην έχει εγκλήματα.
να έχει πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία να κατευθύνονται, να υπερβαίνουν τους στόχους, αν θέλουν να μειώσουν το χρέος και να πηγαίνουν στην κατεύθυνση μείωση του χρέους. Και να έχει κούρεμα. Και να το κουρέψει. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί τρόποι αντιμετώπισης του χρέους. Διαγραφή χρέους. Εδώ πέρα όμως, αυτό εμπλέκεται με ένα γενικότερο ερώτημα που δεν είναι, είναι το ερώτημα της βιωσιμότητας του χρέους. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι η πραγματική παγίδα από την οποία πρέπει να ξεφύγουμε είναι η νεοφιλελεύθερη ρύθμιση της οικονομίας. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ο νεοφιλελευθερισμός επιτυχεί να εμβαθύνει τις κατακτήσεις του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ειδικά στην Ελλάδα. Το ερώτημα της βιωσιμότητας παίρνει διαφορετική τροπή από την τροπή την οποία παίρνουν οι επίσημες συζητήσεις που απλώς θέλουν μια χώρα αξιόχρεη. Δηλαδή, ένα βασικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί από να το θέσουμε και να το συζητήσουμε είναι σε ποιο βαθμό μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα, τι είναι αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει από τη βιωσιμότητα. Υπάρχει μια πλατιά συζήτηση που λέει ότι αν το χρέος είναι 200% δεν είναι βιώσιμο. Είναι λανθασμένη συζήτηση. Και ένα 40% χρέος μπορεί να μην είναι βιώσιμο. Η Ισπανία ξεκίνησε την κρίση, μπήκε στην κρίση το 2008 με 45% δημόσιο χρέος. Αμφισβητήθηκε το αξιόχρεό της και χρειάστηκε να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να γίνει το περίφημο πρόγραμμα του Ντράγκη, ας πούμε, ώστε η Ισπανία να μπορέσει να σταθεί εκτός μνημονίων και να χρηματοδοτεί το χρέος της για ένα μεγάλο διάστημα με υψηλό επιτόκιο, 7%. Εντάξει. Και να μπορεί να το χρηματοδοτεί εντός αγορών. Άρα, κεντρικό ζήτημα της βιωσιμότητας δεν είναι κατά ανάγκη το ύψος του χρέους. Δεν σημαίνει ότι αν έχει 40% χρέους, είσαι βιώσιμος. Κεντρικό ζήτημα είναι το εξής, κατά τη γνώμη μου, αν το συνδυάσουμε με τις ανάγκες πρώτον που έχει η ελληνική οικονομία σήμερα λόγω της υψηλής ενεργείας, της γρήγορης οικονομικής μεγέθυνσης, ένα, και δεύτερον, ενός προγράμματος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ό,τι χρειάζεσαι από τις αγορές χρήματος. Δηλαδή, να υπάρχει μια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και του δημοσίου για ανάγκες που έχει από τις αγορές χρήματος με καλούς όρους, δηλαδή με λογικά επιτόκια και μεγάλες διάρκειες. Οι ανάγκες, αυτές οι δύο ανάγκες, απελευθέρωση πόρων για τη μεγέθυνση. Ένα. Δεύτερον, πρόσβαση στις αγορές, χρόνος πρόσβασης στις αγορές, είναι νομίζω που καθορίζουν τη βασική τεχνική συζήτηση που αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους. Και άρα εκεί πέρα εμπλέκεται και όποια συζήτηση για το ύψος του χρέους. Για να το πω με ένα πολύ ακραίο παράδειγμα, πάρα πολύ ακραίο παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι για όλο το ελληνικό χρέος γινόταν ένα swap, το οποίο θα είχε διάρκεια 100 χρόνων με μηδενικό επιτόκιο. Δηλαδή, έπαιρνε κάποιος όλο αυτό το χρέος, το αγόραζε και χρωστούσαμε εμείς αυτόν το κάποιον που αγόραζε το χρέος, μετά από 100 χρόνια να το ξεπληρώσουμε με μηδενικό επιτόκιο ενδιάμεσα. Θα μας πειραζε? Όχι, θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ, διότι το οποιοδήποτε πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα πήγαινε ούτε για τόκο, ούτε για ξεπληρωμή χρέους, θα μπορούσε να κατευθυνθεί κατευθείαν στη μεγέθυνση. Ένα. Δεύτερον, διότι θα μπορούσε να εκδώσει 20χρονα ομόλογα, εφόσον είχε πρωτογενή πλεονάσματα και προοπτικές για θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, οποιοδήποτε θα έλεγε, αφού δεν έχει να πληρώσει τίποτα. Εντάξει, βλέπω ότι πηγαίνει καλά, α σου εκδώσει ένα 10χρονο ομόλογο, αν έχει μια καλή εγγύηση. Δεν είναι και άλλο να χρηματοδοτήσει κάποιε ανάγκε επιπλέον. Εντάξει, οπότε αν πάρουμε λοιπόν αυτό το ακραίο παράδειγμα σαν οδηγό, καταλαβαίνουμε ότι το κεντρικό ζήτημα όταν συζητάμε για τη δυνατότητα εξόδου από την ύφεση, δηλαδή το να μειωθεί γρήγορα η ανεργία, να αντιμετωπιστούν οι επίγουσες ανάγκες της κοινωνίας τύπου ανθρωπιστικής κρίσης, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ένα κεντρικό ζήτημα είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες και ο τρόπος κατανομής τους στον χρόνο. Η χρονική κατανομή των χρηματοδοτικών αναγκών. Παράδειγμα. Βλέπουμε ότι για το 2014 και το 2012, δηλαδή είναι σήμερα, θέταμε το ερώτημα. Θα βάλω το σχήμα που δείχνει την λήξη. Όχι, όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται, ευχαριστώ. Λοιπόν, αν σήμερα, παραδείγματος χάρη, θέταμε το ζήτημα, τώρα, σταματάμε τις δόσεις, βγαίνουμε από τα μνημόνια κτλ. Τελειώνουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλουμε να κάνουμε μεγέθυνση. Το ζήτημα το οποίο θα έχουμε είναι θα πρέπει να πληρώσουμε
Το 14, με το τέλος του 14, γύρω στα πόσα τα είχαμε βγάλει, 25 δισεκατομμύρια, που η κατανομή τους, ναι, που η κατανομή τους είναι η εξής, για να δούμε και την κατανομή τους. Δεν είναι τίποτα από τα διακρατικά δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πέρα πληρώνουμε μόνο επιτόκιο, αρκετά χαμηλό. Δεν είναι τίποτα από τα δάνεια που έχουμε πάρει από το IFSS, που είναι το μεγαλύτερο μέρος των δάνειων. Εκεί πέρα δεν πληρώνουμε καν επιτόκιο. Για 10 χρόνια έχει ανασταλεί η καταβολή τόκων. Εντάξει, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ήδη μια πάρα πολύ μεγάλη. Τι άλλο να ζητήσει πέρα από αναστολή τόκων, πιθανόν να στα χαρίσουν. Εντάξει, αυτό που συζητιέται να κορευτούν. Λοιπόν, τι πληρώνουμε. Πληρώνουμε 7 δισεκατομμύρια στο Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο, λίγο περισσότερα. Παίζουν ρόλο εδώ πέρα ίσως οι μία στα SDR κτλ. Μόνο για τα χρεολύσια. Πληρώνουμε πάρα πολλά. Κάπου εκεί πέρα φαίνεται το νούμερο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις άλλες κεντρικές τράπεζες από ομόλογα που είχαν διακρατήσει και δεν μπήκαν στο PSI. Πληρώνουμε 5 δισεκατομμύρια ένα ομόλογο που λύγει αυτή η συζήτηση που γίνεται και στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε 25 δισεκατομμύρια. Αν δεν είναι. Δηλαδή, αν δεν χρειαζόταν να βρει 25 δισεκατομμύρια, με 0 πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να πει ξεκινάει μια αναδιανομή και προχωράει κτλ. Λοιπόν, κεντρικό ζήτημα, αυτό δηλαδή που θέλω να βάλω στην κουβέντα, είναι το εξής. Όλη η συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με το δημόσιο χρέος δεν ξεκινάει από το ύψος του δημόσιου χρέους. Δεν μας αφορά. Γιατί δεν μας αφορά? Γιατί ένα δημόσιο χρέος που είναι στο 170% το ΕΕ σήμερα, που είναι 300 δισεκατομμύρια δηλαδή, αυτή τη στιγμή, και κάτι ψηλά, ξέρω, 320 πόσο έχει. Αν το ΕΕ αυξηθεί και μετά από 100 χρόνια έχει δεκαπλασιαστεί το ΕΕ, πάνε ένα πολύ ασήμαντο χρέος. Και δεν είναι το σημαντικό το ύψος του χρέους. Το σημαντικό είναι με ποιον τρόπο το εξυπηρετείς. Αν σε εμποδίζει το ύψος του χρέους να δανείζεσαι, να δανείζονται οι επιχειρήσεις σου, να μπορείς να το εξυπηρετείς και όλα αυτά τα πράγματα να μην σημαίνει ούτε conditionality, αλλά ούτε εθελούσια εσύ να αποδεχθείς τους κανόνες της λιτότητας για να εξυπηρετείς το χρέος με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Επομένως, μία πρόταση θα μπορούσε να είναι η εξής, αυτή που είπα προηγουμένως. Για το 2014 και το 2015, όλα τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς θα μπορούσαμε να το θέσουμε, μια και μιλάμε για Ευρώπη και ακόμα και τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ακόμα και όσα λήγουν μέχρι το 2023, να ενταχθούν όλα αυτά σε ένα swap, το οποίο θα το αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή θα αγοράσει αυτό το χρέος, θα το περάσει, εμείς θα χρωστάμε μετά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εντάξει, είναι πρόταση που έχει κατατεθεί από συστημικούς οικονομολόγους, το Weisbrot, παραδείγματος χάρη αυτή, και έχει ζητηθεί αρκετά. Απηχεί βέβαια τις προτάσεις που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή της κρίσης, ότι θα πρέπει το χρέος να το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με απευθείας αγορές. Εντάξει, απηχεί αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τη δυνατότητα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τις αρχές της κρίσης να διαβλέψει πράγματα που τώρα συστημικοί οικονομολόγοι αρχίζουν και τα θέτουν στη διάζα για συζήτηση. Λοιπόν, να εξαγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους. Αυτό το πράγμα να το μετατρέψει κατόπιν σε ένα αιώνιο ομόλογο μηδενικού επιτοκίου, το οποίο θα το περάσει στους συλλογισμούς της σαν ενεργητικό και να διαγραφεί από το χρέος, γιατί απλώς θα είναι μετά στο ενεργητικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σαν απέτηση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το σύστημα των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών. Να ένας τρόπος διαγραφής, χωρίς να χρειαστεί ούτε η ESM να ανακεφαλαιοποιηθεί, ούτε η FSF να ανακεφαλαιοποιηθεί, ούτε να οι Γερμανοί να διαγραφούν απαιτήσεις, ούτε με το διεθνές, ένας ωραίος τρόπος με τον οποίο αυτά τα χρέη τελειώνουν. Να αγοράσει λοιπόν το 50%, 150 δισεκατομμύρια. Τι είναι 150 δισεκατομμύρια για το ενεργητικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Πόσο είναι 150 δισεκατομμύρια? Είναι ένα ασήμαντο ποσό, είναι κάτω από το 1% του ενεργητικού. Θα μου πείτε βέβαια μετά αυτό είναι και το δρόμο για την Ιταλία, γιατί αν θέλουμε να είμαστε... Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε τέτοιο, η συζήτηση για διαγραφή του χρέους από τις σοβαρές αναλύσεις δεν ξεκινάει τώρα, δεν ξεκινάει πέρυσι, ξεκίνησε ήδη από τότε που οι πρώτοι αναλυτές διαπίστωσαν, και όταν λέμε αναλυτές όχι μόνο αριστεροί, ακόμα και οίκοι αξιολόγησης, ακόμα και αναλυτές τραπεζών. Ακριβώς γιατί οι αγορές προσπαθούν να δουν τους κινδύνους που έρχονταν, μόλις διαπίστωσαν ότι η Ευρώπη ακολουθεί μια συσταλτική, ηφαισιακή πολιτική, η οποία θα διωγγώσει το χρέος. Άρα είναι μια πολιτική η οποία έχει ως προϋπόθεσή τους τις διαγραφές του χρέους.
Η Ευρωπαϊκή Πολιτεία έχει ως προϋπόθεσή της τη διαγραφή χρέους, ας πούμε. Από τη στιγμή που το διαπίστωσαν αυτό, θέσαν κατευθείαν τους όρους. Στην αρχή λέγανε πρέπει να κρυφθεί το χρέος της Ελλάδας 40%, της Ισπανίας 10%, της Ιταλίας άλλο 10% και της Ιρλανδίας άλλο 5%. Μετά έχουν αναθεωρηθεί αυτές οι εκτιμήσεις. Ακριβώς διότι εξ αρχής, από την αρχή της κρίσης, μια τέτοια πολιτική, η οποία έχει πολύ μακροπρόθεσμους ρυθμούς, μεγέθυνση που είναι πρόβλημα συνολικά του αναπτυγμένου δυτικού κόσμου. Αλλά κυρίως είναι η θεσιακή πολιτική, θα δημιουργήσει πρόβλημα χρέους. Ο μόνος τρόπος που θα έχει να το επιλύσει θα είναι η απομόκλευση. Δηλαδή, αναγκαστικά η λιτότητα στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και στα κράτη να συμπιέσουν όσο γίνεται σε σχέση με τα εισοδήματα που θα συμπιέσουν, να συμπιέσουν τα επίπεδα τα οποία χρωστάνε με διάφορους τρόπους. Και ένα μέρος από αυτούς τους τρόπους είναι η διαγραφή. Λοιπόν, τώρα. Αυτό είναι μια καλή πολιτική πρόταση και βολική, όπως αναγνωρίζετε, με την έννοια ότι απλώς διευρύνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θέτει απλώς στο στόχαστρο το μόνιμο χαμένο όλων των τελευταίων διαπραγματεύσεων που έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος έχει χάσει όλες τις διαπραγματεύσεις της ουσίας μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει αναγκαστεί να αναλάβει ο ίδιος πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εντάξει. Τώρα, το είπα λίγο έτσι, αστεία κάπως, ας πούμε. Τώρα, κλείνοντας τώρα, γιατί έχει περάσει και ο χρόνος και τα υπόλοιπα, μπορούμε να τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Ένα σημείο ίσως που θα μπορούσαμε να βάλουμε είναι ότι τίθεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία το ερώτημα, όχι μόνο το ερώτημα, η δυνατότητα διανέμφου μιας κυβέρνησης της αριστεράς μιας διαφορετικής πορείας. Αυτό το ερώτημα τίθεται μέσα σε μια διεθνή συγκυρία, η οποία φαίνεται, παρόλο που είναι πολύ καλύτερη από τη συγκυρία που ξεκίνησε το 2008 και το 2009, υπάρχουν πάρα πολλά ρήγματα μεταξύ των ελίτ. Πολλά και διαφορετικά ρήγματα μεταξύ των ελίτ παγκοσμίως, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάχες οι οποίες έχουν δοθεί, πράγματα τα οποία έχουν αντιστρέψει λίγο το ιδεολογικό κλίμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα των πρώτων συνεντεύξεων της Μέρκελ και του Τρεσέ, που λέγανε τι να κάνουμε, ο καπιταλισμός έχει κρίση. Εμείς θα προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση. Ότι οι συνεντεύξεις Μέρκελ και Τρεσέ ήταν Ιανουάριο του 2009 στο Financial Times. Εντάξει, σχεδόν ταυτόχρονες και σχεδόν ταυτόσιμες που το βγάζανε αυτό το ακριβώς το περιεχόμενο. Όταν λοιπόν βλέπουμε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί, βλέπουμε ότι σιγά σιγά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες αρχίζουν και καταλαβαίνουν αυτό που έθεσε ο Ολλανδός βασιλιάς στους Ολλανδούς πολίτες, επισήμως διαμέσου της τηλεόρασης και τους είπε: ξεχάστε το κοινωνικό κράτος. Είπε κάτι καινούργιο, όχι. Το έχει πει ο Ντράγκη, αυτός που έκανε αυτό το πρόγραμμα, το ΜΜΤ, όταν ανέλαβε καθήκοντα. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να ξεχάσουν το κοινωνικό κράτος. Είπε κάτι καινούργιο. Όχι, δεν είπε κάτι καινούργιο. Αλλά όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν ότι το ζήτημα δεν είναι ότι κάποιοι κακοί Γερμανοί παίρνουν μικρούς μισθούς και κάποιοι κακοί Έλληνες παίρνουν πολλά δάνεια και κάποιοι Πορτογάλοι παίζουν ανάμεσα και στα δύο πιθανόν. Αλλά το ζήτημα είναι συνολικότερα ένα σύστημα οργάνωσης μιας νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας στην Ευρώπη, η οποία πιστεύει ότι θα μπορέσει να πάει ένα βήμα παρακάτω από την Ευρωπαϊκή, όλο αυτό το πράγμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, υπό την κυριαρχία την νεοφιλελεύθερη, διαλύοντας τις κατακτήσεις, αλλάζοντας πλήρως τις εργασιακές σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη. Καταλαβαίνοντας το αυτό, καταλαβαίνουμε ότι όλο το ζήτημα του χρέους, δηλαδή αυτό που είναι ο βραχνάς του χρέους επί της ουσίας, είναι στο να αξιοποιήσουμε τη συζήτηση περί χρέους για να φέρουμε περισσότερα ρήγματα σε αυτή την νεοφιλελεύθερη κυριαρχία. Γιατί όπως είπα, το ίδιο το χρέος είναι ένα δευτερεύον ζήτημα αυτής της οργάνωσης, της προσπάθειας ηγεμονικής οργάνωσης ενός νέου νεοφιλελευθερισμού. Ευχαριστώ.